Νύχτα τρόμου έζησαν οι κάτοικοι της οδού Παυσανίας στη Θέρισο Ηρακλείου. Στις 4 τα ξημερώματα πετάχτηκαν έντρομοι στο δρόμο από φωτιά που ξέσπασε σε ακινητοποιημένο γιοταχή. Και βλέπω και λαβουρδάνιζε εδώ πέρα, λέω Παναγία μου, τα αυτοκίνητα τσέχονται. Λέω στο, και παίζει μια και σκόνεται και μου λέει, τι είναι, λέω, δεν ξέρω, φωτιές απ' έξω. Βγήκα εδώ, είστε πειρασμεστοί το χάμου, μάλλον βγήκα και βάλε τα μάξα από εκεί, γιατί φεύγοντα δεν τις χωρούσαν να περάσουν. Τόση η αστυνομία πήγα εκεί πέρα, τι έγινε, λέει, εμπρισμός, κάψανε το αυτοκίνητο. Η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα. Οι φλόγες έφταναν μέχρι το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου στη διπλανή πολυκατοικία, ενώ απειλούσαν να φτάσουν στα διπλανά αυτοκίνητα. Οι γείτονες, ωστόσο, πρόλαβαν να τα απομακρύνουν εγκαίρως. Σπάσανε κάποιο τζάμι, ρίξανε κάτι μέσα, πήρε φωτιά και αυτό ήταν. Ευτυχώς και έμεινε μόνο εκεί και δεν αντινεχτήκαμε όλοι μαζί. Μένει από πάνω, αν γινόταν κάποια έκρηξη, ας πούμε, αλλά μαζεύαμε τα κουταλάκια. Τι να πω, δεν ξέρω. Όποιοι το κάνανε, να το βρουν από το Θεό. Η ιδιοκτήτρια του ασημί Citroën βρήκε το αυτοκίνητό της κατεστραμμένο. Όπως ενημερώθηκε από την πυροσβεστική, οι δράστες είχαν σπάσει ένα από τα τζάμια και πέταξαν μέσα έφλεκτο υγρό. Κάθε ένας που έχει ένα διαξευσμό με κάποιον άλλο, πάει και κάνει την αναντρία του εκεί να πει και βάζει βοηθιά και το αυτοκίνητο του άλλου. Εκδικείται, ναι. Υγεία μου, ξέρεις τι είναι. Ξέρεις τι είναι, έχει 3-4 παιδιά. Σίγουρα προβληματίζει. Ένα τέτοιο γεγονός δεν προβληματίζει, ασφαλώς. Οι γείτονες καταθέτουν πως άκουσαν το θόρυβο που έκαναν οι δράστες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Φοβηθήκαμε, αγάπη μου. Χτυπούσαν στην πόρτα πριν βγούμε έξω να αυτό. Χτυπούσαν τις πόρτες και πηγαίνανε πάνω κάτω για να ειδοποιήσουν. Δεν φαίνεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Yeah. Πριν αναφτεί το φως, αυτοί χτυπούσαν τις πόρτες. Για ποιο λόγο όμως δεν ξέρω να μας. Σοκαρισμένη από την καταστροφή, η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου δήλωσε άγνοια για την ταυτότητα των δραστών. Μιλώντας ωστόσο στην πυροσβεστική υπηρεσία που διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση, φωτογράφησε τις εργασιακές διαφορές που διατηρεί με πρώην εργοδότη της ως το μόνο πιθανό κίνητρο της επίθεσης. Δεν πάει το μυαλό μου κάπου. Είχα μια εργατική διαφορά με ένα πρώην εργοδότη μου. Με κάποιο κύρος και υπόσταση οικονομική. Δεν ξέρω αν το έκανε για να με φοβήσει, ποιος το έκανε. Διαφορές δεν έχουμε κανένα πάντως. Πάρα πολύ με προβληματίζει. Γιατί ξέρεις το, αυτό το αυτοκίνητο έχει τα εξαιτίας την πόρτα και δεν μπορούν να τη φτιάξουν. Πόσο μάλλον να το καταστρέψουν τελείως.